Σε αυτό το σημείο της οργής και της αγανάκτησης έχουν φτάσει οι πολίτες. Μήπως χρειάζεται να πάρουμε μέτρα εμείς οι ίδιοι και να πάρουμε τις καραμπίνες. Το νόμο στα χέρια μας. Ή το νόμο στα χέρια μας. Δεν είναι καλό όμως. Να πάρουμε τα όπλα και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην περιοχή της Βαλήρας σόκαρε και είναι επιστέγασμα των όσων έχουν σημειωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και κούτσενε. Αυτός άρχισε να τρέχει χωλένοντας και έφυγε, εξαφανίστηκε. Έρθουμε εδώ, κοιτάζω, φωνάζω τον ανιψό μου. Φωνάζω τον ανιψό μου πάνω, ξυπνάει, του λέω το σπίτι στον γκρεμίσανε από κάτω ρε, του λέω δεν πήρες χαμπάρι. Μου λέει, εγώ νόμιζα ότι είναι σεισμός, να πούμε, πάρε το 100, του λέω, έρχεται το 100 εδώ πέρα. Κατέγραψε το γεγονός η αστυνομία, ήταν γεμάτο το αυτοκίνητο με πράγματα από σούπερ μάρκετ μέσα, τυριά, τα πάντα είχε μέσα, ναι, όλα. Σε καταβλισμό που διαμένουν Ρωμά, σημειώθηκε άγρια συμπλοκή με δυνάμεις της αστυνομίας που πραγματοποιούσαν έρευνα μετά από πληροφορίες πως στον εκεί χώρο βρισκόταν ένας εδώ και καιρό καταζητούμενος για σωρία αδικημάτων. Η κατάσταση εξελίχθηκε επεισοδιακά με ορισμένους της φυλής του που επιχείρησαν να τον φυγαδεύσουν και η σύραξη οδήγησε σε τραυματισμό αστυνομικών. Οι εικόνες αυτές και το αδιανοητό περιστατικό έχουν προκαλέσει την περαιτέρω ανησυχία των πολιτών. Ξέρουν ποιοι είναι. Η Βαλήρα έχει καταντήσει να είναι τα ζωγιανά της Μεσσηνίας, πρέπει να έχει καταντήσει να είναι η Βαλήρα. Ναρκωτικά, κλεψιές καθημερινά, γέροι τους κλέβουν, στο δρόμο τους κλέβουν. 3 κλεψιές μέσα σε 24 ώρα, μόνο στη Βαλήρα. Οι νόμοι, υπάρχουν νόμοι, σοβαροί, όχι. Και εγώ να ήμουν να έκλεβα. Τόσο πολύ θα με προστατεύσει. Δεν το κατάλαβα. Ας δουλέψουν, όπως δουλεύουμε και εμείς, όπως δουλεύει όλος ο κόσμος. Χρόνια να αφήσω τίποτα. Όλη νύχτα χτυπάνε οι συναγερμοί. Όλη νύχτα. Βγαίνεις έξω, δεν βλέπεις κανέναν. Γιατί δεν τον βλέπεις, δεν ξέρω, γιατί κρύβεις τη γωνία. Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε ποιον έκλεψε σήμερα.